Hello, καλώς ήρθατε, επιτέλους! Ήρθε η στιγμή να κάνουμε αυτό το house tour που τόσο μα τόσο περιμένατε. Λοιπόν, αρχικά να τα πάρουμε την αρχή. Ανίτα Σπιθάκη πίσω από την κάμερα. Γεια σας! Μας τραβάει, γιατί θα δείξουμε βασικά μαζί το σπίτι και υπάρχει και background story που ίσως να το πούμε μετά. Mm-hmm. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το σαλόνι. Επιτέλους μετακόμισα, σας το είχα πει ότι θα μετακομίσω. Αυτό εδώ είναι το σαλόνι, αυτό εδώ είναι καινούριο απόκτημα. Μεγιά! Πάντα ήθελα μια κούνια, στο προηγούμενο σπίτι δεν χώραγε ούτε καν στο μπαλκόνι, οπότε ναι. Ξεκίνησαμε λοιπόν, όταν ήρθα σε αυτό το σπίτι, η αλήθεια είναι επειδή είναι πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο, είναι μισό μεγαλύτερο, το διπλάσιο, μπράβο. Με διορθώνει, Ανίτα, γιατί έχω συμβάσει, ξεχνάω τις λέξεις μου. Τόσο καιρό έχω να κάνω βίντεο, οπότε είναι λογικό. Αυτό εδώ είναι το σαλόνι και ο πάγκος αυτός χωρίζει την κουζίνα με το σαλόνι, οπότε αυτή εδώ είναι η κουζίνα. Αν ακούτε κάτι, αυτό εδώ είναι το πλυντήριο το οποίο δουλεύει αυτή τη στιγμή, το οποίο ήταν ένα πλάς στο να έρθω σε αυτό το σπίτι, να το ξέρετε. Γιατί, να το πω κάπου εδώ, στην αγγελία νομίζω δεν το έγραφε. Και όταν ήρθα και ο μεσίτης μου λέει, έχει και το πλυντήριο, είμαι σπασί, έχει και το πλυντήριο. Έκλεισε σχεδόν. Λοιπόν, να πω μόνο ότι οι πρώτες μου σκέψεις για όλο αυτό το σπίτι ήταν ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Το μόνο λίγο που με προβλημάτιζε ήταν το σαλόνι, γιατί σκεφτόμουν ότι δεν ήθελα ο καναπές να μπει δίπλα στον πάγκο, αλλά ήθελα να μπει απέναντι και που είναι η τηλεόραση. Αλλά δεν μου άρεσε η τηλεόραση και το έπιπλο της τηλεόρασης να έρθει εδώ απέναντι, δηλαδή δίπλα στον πάγκο κτλ. Αλλά εν τέλει, στην πράξη, βγήκε πολύ πιο ωραίο από ό,τι το φανταζόμουν. Φυσικά. Γιατί, ειλικρινά το σκεφτόμουν, το είχα πει και στην Ανίτα, ας πούμε λίγο εδώ και το story πριν πάμε στα μέσα δωμάτια. Να σας πω επίσης ότι είναι τεσσάρι το σπίτι, δηλαδή έχει τρία υπνοδωμάτια. Ήθελα να ξεχωρίσω την κρεβατοκάμαρά μου, το γραφείο με το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά μου με τα γατιά σκυλιά, το ξέρετε, γιατί ήθελα λίγο τον προσωπικό μου χώρο. Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά τα τελευταία χρόνια και δεν κοιμόμουν καν καλά, οπότε έγινε αυτό επιτέλους. Και αυτό το σπίτι είναι το πρώτο σπίτι που είδαμε με την Ανίτα μαζί, το πρώτο ever σπίτι. Όταν ήρθαμε εδώ, καταρχάς μου άρεσε το γεγονός ότι και ο μεσίτης που μας το έδειξε, αλλά και η σπιτονοικοκυρά μου, ήταν πάρα πολύ συζητήσιμοι και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Μπορούσες να επικοινωνήσεις μαζί τους και να μην έχεις πρόβλημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εγώ έχω και τον Τζάρλι, έχω και τα γατιά μεν, που οι περισσότεροι βέβαια ιδιοκτήτες δεν έχουν πρόβλημα στο να έχεις γατιά, έχουν πρόβλημα στο να έχεις σκύλο. Δηλαδή, μόλις ακούγανε σκύλο, σχεδόν κλείνανε το τηλέφωνο. Αυτό ήταν σπαστικό. Χωρίς να δούνε πόσο τέλειος είναι και ο σκύλος. Χωρίς να το δούνε, αλλά πραγματικά από 9 στις 10 αγγελίες δεν θέλανε κατοικίδια, κυρίως σκύλο. Οπότε με το που ήρθα εδώ, το συζήτησα με το μεσίτη. Βασικά το συζήτησα πριν έρθω, γιατί λέω μην έρθω τσάμπα. Και μου είπε ναι, οκ, okay, είναι δεκτική κτλ. Και όλα καλά. Και συνεχίζεται και πάρα πολύ ωραία αυτή η σχέση που έχουμε με τη σπιτονοικοκυρά. Γιατί πλέον ο μεσίτης δεν υπάρχει στην παρέα μας. Πες για τους τοίχους. Ναι, επίσης να πω ότι το έβαψα το σπίτι με το που πήγα. Δηλαδή, ξέρετε ότι έχω ένα θέμα με τους άσπρους τοίχους. Ήταν καφέ η τύχη. Αυτός ήταν ο πιο σκούρος τοίχος. Ήταν καφέ σκούρο. Ήταν γκρι, κάπως. Ήταν πολύ σκούρος. Πένθυμο. Και το άλλο. Ένα πένθυμο λέει. Και όλο το άλλο ήταν έτσι ένα γκρι, ασπρογκρι κάτι. Γκρι καφέ. Ήταν λίγο περίεργο. Και γενικά όλο το σπίτι ήταν βαμμένο και σχετικά ανακαινισμένο πρόσφατα από τη στιγμή που μπήκα. Αλλά με το που μπήκα είπα ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να το βάψω. Ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο λαμπερό άσπρο. Γιατί ήθελα να ανοίξει λίγο χώρος. Βέβαια το σπίτι από μόνο του είναι φωτεινό, θα έλεγα. Καμία σχέση με το προηγούμενο σπίτι που έμενα. Βέβαια δεν το είχατε δει, δεν είχα κάνει house tour στο προηγούμενο σπίτι, γιατί ήξερα ότι θα μετακομίσω πολύ σύντομα, οπότε έλεγα ότι πόσα house tour να κάνω σε αυτό εδώ το κανάλι, θα βαρεθείτε να βλέπετε να αλλάζω σπίτι. Ελπίζω σε αυτό να μείνω για αρκετό καιρό και να μην φύγω. Αυτό, οπότε αυτό είναι το σαλόνι. Επίσης θα σας πω και κάτι άλλο, κρατήστε λίγο την κούνια. Γιατί η κούνια προοριζόταν για μέσα στο γραφείο.
το οποίο θέλω να το κάνω στούντιο, αλλά μ' αρέσει εδώ. Και σκέφτομαι ότι τώρα ή θα την πηγαινοφέρνω μέσα δηλαδή για να κάνω το βίντεο μου και αυτά, ή απλά θα κάνω το βίντεο μου εδώ και απλά το μέσα θα γίνει μόνο γραφείο για να κάνω τα μοντάζ μου και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και μέσα, γιατί έχω νομίζω μιλάω εδώ πόση ώρα. Δεν σε χορταίνουμε, δεν σε χορταίνουμε. Πάμε όπου θες. Αυτή εδώ η πόρτα ξεχωρίζει τα δωμάτια. Επίσης έχουμε πόρτες, παιδιά. Θα το πούμε και αυτό. Και θα δείτε εδώ και τον κύριο Τσάρλι. Ο οποίος έχει έτσι λολαφεί. Αυτή την πόρτα θα την ανοίξουμε. Είναι το δεσέ. Μέσα περιέχει τις τροφές, επειδή κανένας δεν τη χρησιμοποιεί, δεν το χρησιμοποιεί αυτό το βεσέ. Κυρίως όλοι πηγαίνουν, οι επισκέπτες μου που δεν είναι και πάρα πολύ, το ξέρετε, πηγαίνουν στο κύριο μπάνιο. Λοιπόν, καθίστε να δω, ωραία τα έχουμε κλειστά, ελάτε από εδώ. Αυτό το πρώτο δωμάτιο είναι το δωμάτιο γατιών και του Τσάρλι περίπου. Όπου εδώ κύριοι, έτσι, κοιμούνται στο γατόδεντρο. Ναι, κοιτού, ναι, κοιτού. Ναι. Και ο Ρούλης, hey, hi, Ρούλη, say hi. Και επίσης, εδώ έχω τις άμμους και τους έχω πάρει και αυτό εδώ, το οποίο το έχουν λατρέψει. Ναι, καλά μου, ο Φίλιξ. Και εδώ έχουμε το κρεβάτι του Τσάρλι και φυσικά το Κρέι, γιατί ξέρετε ότι όταν φεύγω, ο Τσάρλι πρέπει να είναι μέσα, γιατί δεν τον εμπιστεύομαι, όχι αυτόν, τα γατιά δεν εμπιστεύομαι, με τον Τσάρλι. Τεράστιες ντουλάπες. Ναι, εδώ μέσα έχω πράγματα και για τα κατοικίδια, αλλά και δικά μου, να σας πω την αλήθεια μου, καθίστε να αφήσω τον Ρούλι μέσα, γιατί έχω λόγο που θέλω να αφήσω τον Ρούλι μέσα. Περάστε, περάστε. Κλείνουμε, Ρούλι, πήγαινε ξανά ξάπλος, αγόρι μου. Να σας πω ότι δεν τους αφήνω τα γατιά και τον Τσάρλι. Βέβαια, ο Τσάρλι με ακολουθεί μέσα εδώ σε αυτά τα δωμάτια. Θα δούμε τελευταίο το μπάνιο. Αυτό εδώ είναι το γραφείο. Το οποίο είναι... έχει ήχο εδώ. Το ακούτε! Με ακούτε! Έχει ήχο γιατί δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο το γραφείο. Και έχω πάρει και αυτές εδώ τις μπανανιές. Οι οποίες θα πάνε δίπλα στην κούνια και κάπως έτσι θα κάνουμε το background. Θα το δείτε στα επόμενα βίντεο. Ανάλογα αν αποφασίσω. Και γενικά γράψτε μου, αν έχετε μείνει μέχρι αυτή τη στιγμή στο βίντεο, γενικά τι να κάνω με την κουνιά, να την αφήσω μέσα και απλά να πηγαίνω φέρνω μια μπανανιά μέσα και να κάνω εκεί τα βίντεο, ή εν τέλει να φέρω την κουνιά εδώ και να φτιάξω το background αυτό, εδώ δηλαδή θα μπει αν μπει, μαζί με τις μπανανιές και τέλος πάντων τα φώτα και αυτά θα μαζευτούν. Απλά δεν ξέρω γιατί σκέφτομαι. Θα κάνω εγώ το βίντεο μια φορά την εβδομάδα, δύο. Δεν θα τη χαρώ τόσο πολύ την κούνια εδώ, ρε παιδί μου. Ενώ μέσα κάθεσαι και λίγο αράζεις. Φέρνεις και τους 10 φίλους που δεν έχεις. Κατάλαβες. Οπότε ναι. Και μετά περνάμε στο δωμάτιο. Όπως είδατε, by the way, αυτό έγινε γραφείο γιατί δεν έχει ντουλάπες. Περνάμε στο κύριο δωμάτιο. Το οποίο ευτυχώς εδώ δεν έχει ηχό. Επίσης να σας πω κάπου εδώ ότι έλεγα να αλλάξω το πάπλωμα. Έτυχε πάλι ήταν αυτό. Αυτό το πάπλωμα ακολουθεί χρόνια. Είχα άλλο. Αλλά τώρα λέω τώρα να το αλλάξω και να πλύνω πάλι και τα δύο. Άνοιξη, καλοκαίρι έρχεται. Θα το, έτσι και μια και καλή. Θα το διώξω. Αυτό. Μπήκε εδώ το κρεβάτι. Και αυτό το δωμάτιο νομίζω είχε το χειρότερο χρώμα που θα μπορούσε να έχει. Για μένα τουλάχιστον προσωπικά. Ήταν ένα πράσινο της μύγας. Πράσινη σκατουλίδα. Ναι, της χρυσόμυγας. Εν τω μεταξύ δεν είχε και πάρα πολύ καλό φωτισμό. Φανταστείτε, ο άνθρωπος που ήρθε για να φάψει μου έλεγε, έβαφε, μου λέει θα δεις τη διαφορά. Αλλά ήταν τόσο πορτοκαλί, βαθύ χάλια το χρώμα της λάμπας, που δεν μπορούσε. Καταρχάς δεν έβλεπες. Έλεγες, βλέπω, δεν βλέπω, τι γίνεται εδώ μέσα. Αυτό έχει ντουλάπες. Το μόνο, ας πούμε, που δεν μου πάρα πολύ αρέσει, καλά εντάξει τώρα λεπτομέρειες είναι αυτά, είναι ότι οι ντουλάπες αυτοί, ας πούμε και αυτοί, όπως και οι πάνω, αλλά όπως ξέρετε είμαι κοντή και δεν πολύ φτάνω πάνω, δεν έχουν συρτάρια, δηλαδή η μόνη ντουλάπα που έχει συρτάρι είναι αυτή εδώ. Οπότε σε όλα μου τα ρούχα, τα περισσότερα βασικά, θα πρέπει να τα έχω σε κρεμάστρες. Με χαλάει όχι τόσο, αλλά θα προτιμούσα να έχω, ρε παιδί μου, και μία έξτρα ντουλάπα με συρτάρια και ράφια κτλ. Αυτές οι ντουλάπες είναι μέσα στο δωμάτιο των ζώων, των γατιών και του Τσάρλι. Οπότε ναι. Και
Έχω φέρει τη σερταριέρα μου εκεί πέρα, πήρα και έναν καθρέφτη, γιατί όχι. Γενικά αυτό. Επίσης δεν ξέρω αν το όσοι ξέρετε, είχατε δει και παλιότερο house tour, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι λείπει το boudoir, το οποίο ευτυχώς στο σπίτι έρχεται και με το πλυντήριο πιάτων, το οποίο ήταν a must, και με το με αποθήκη, που έτσι δεν έχω δηλαδή τώρα πράγματα στο πατάρι μου. Έχω την αποθήκη κάτω που είναι σχετικά μεγάλη θα έλεγα. Οπότε πήγα εκεί το boudoir, γιατί λέω ότι να το κάνω δεν μου χρησιμεύει κάπου, δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω σαν background για τα βίντεό μου. Οπότε το έχω εκεί και θα δω τι θα το κάνω. Μινιμαλισμό. Ναι, γενικά προσπάθησα να το κρατήσω όσο πιο απλό γίνεται το σπίτι και για το καθάρισμα, γιατί δεν, και γιατί δεν μπορώ το τόσο πολύ. Γενικά στα προηγούμενα σπίτια, όσοι με ακολουθείτε χρόνια, θα ξέρετε ότι είχαμε πολλά πράγματα και κάπως λίγο με έπνιγε όλο αυτό, οπότε ήθελα να το κρατήσω όσο πιο απλό γίνεται το σπίτι. Και πάμε τώρα και στο μπάνιο, που είναι το τελευταίο δωμάτιο, που θα δείτε σε αυτό εδώ το σπιτάκι. Σπιτάκι δεν το λες, αλλά ναι. Το οποίο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ. Εντάξει, λίγο το χρώμα του πλακακίου με τρελαίνει. Θα το ήθελα ένα μπεζάκι, μη μου κάνεις εμένα έτσι. Εγώ το λατρεύω το μπλε. Ένα μπεζάκι θα το ήθελα, και το είναι ξέρετε. Αυτό το θαλασσί, το ωραίο. Ναι, μπλε το μεταξύ ήταν και στο προηγούμενο σπίτι το πλακάκι, γι' αυτό λίγο κάπως μου χτυπάει, αλλά okay. Πήραμε και αυτήν εδώ την κουρτίνα μαζί με την Ανίτα, γιατί κάνουμε κάποιες φωτογραφίσεις. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram έχετε δει κάποιες από αυτές. Γενικά αυτό, δεν έχει κάτι τέτοιο. Α, επίσης να σας πω ότι το μπάνιο δεν βάφτηκε, γιατί ήταν ήδη άσπρο. Το μόνο που μου έκανε ο άνθρωπος που ήρθε να μου το βάψει ήταν ότι μου πέρασε κάτι σαν γκλος, ας το πούμε έτσι, το ταβάνι. Κυρίως μου πήγε την υγρασία, να το προστατεύει από την υγρασία. Αυτό λοιπόν είναι και το μπάνιο, το οποίο είναι ευρύχωρο, ωραίο, μεγάλο θα έλεγα για ένα άτομο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτά. Ας ξαναπεράσουμε στο σαλόν, να σας κεράσω ένα περιτύφ, όχι τα εξπλέκαν, αλλά άμα θα θέλετε ένα κρασάκι, το έχω, μόνο αυτό. Γενικά, αυτά. Αυτό όσον αφορά το σπίτι. Αυτός εδώ ο κύριος τι κάνει? Θα μας τρελάνει τελείως. Πώς την έχει δει? Τι γίνεται, Τσάρλι? Πώς την έχεις δει, κυρία μου? Εγκρίνει το σπίτι, νομίζω. Κόλα πέντρι, βρε μεγάλη. Ναι, του Τσάρλ του αρέσει πάρα πολύ. Επίσης έχουμε μεγάλα μπαλκόνια που δεν θα σας τα δείξω για ευνόητους λόγους. Όχι ότι βγαίνει ο Τσάρλ στο μπαλκόνι, δεν θέλει καθόλου να βγαίνει στο μπαλκόνι. Μόνο λίγο στο πίσω, επειδή είναι το γκαράζ και έχει γατούλες και τους γαυγίζει. Αλλά του αρέσει γιατί εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε περισσότερη άπλα. Τρέχει λίγο παραπάνω. Το μόνο που δεν μου πολύ άρεσε είναι η περιοχή. Όχι η περιοχή που μένω, η περιοχή εδώ γύρω, γιατί είμαστε πάρα πολύ κεντρικά, θα έλεγα. Ενώ στο προηγούμενο σπίτι απέναντι είχαμε και ένα πάρκο. Είχαμε λίγο περισσότερη άπλα, ρε παιδί μου, να πάμε βόλτα κυρίως με τον Τσάρλι. Τώρα είμαστε λίγο στο κέντρο και κάπως δυσκολευόμαστε, αλλά έχουμε βρει τα πατήματά μας. Τον πρώτο καιρό ήταν δύσκολο. Τώρα είμαστε κομπλέ. Αυτά. Πείτε μου για την κούνια, ειλικρινά, το έχω μεγάλη απορία, γιατί μάλλον θα μείνει εδώ. Έφτασα σε σημείο να σκέφτομαι, βρε μήπως να πάρω και μία δεύτερη, αλλά λέω υπερβολή. Υπερβολή, γιατί τις χτυπάνε τώρα που έρχεται καλοκαίρι, για να το ξέρετε. Προσοχή, γιατί έχω και story time με την κούνια, μην αρχίσω τώρα την κρίνια, είμαι ικανή. Στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο, σίγουρα, άμα θέλετε να μάθετε story time με την κούνια, γράψτε μου κάτω στα σχόλια να σας το πω. Αυτά. Ελπίζω να σας αρέσει το σπίτι. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια να μου πείτε πώς σας φαίνεται. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πείτε μου και κάτω στα σχόλια τι άλλο βίντεο θέλετε να δείτε. Και φιλάκια πολλά σε όλους. Να προσέχετε, να χαμογελάτε και bye. Γεια σας!